Επίγον έγγραφο στην αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος του Παναμά, ζητώντας να ενημερωθεί αν έχουν μεταφερθεί εμβάσματα από το Κατάρ σε λογαριασμούς της Καϊλή και του Φραντσέσκο Τζόρτζι, απέστειλε ο πρόεδρος της αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Έγγραφα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο έκαναν λόγο για λογαριασμούς της οικογένειας Καϊλή στην τράπεζα Bladex του Παναμά με καταθέσεις εκατομμυρίων από το Κατάρ. Συγκεκριμένα εμφανίζονταν 20 εκατομμύρια ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς την Εύα Καϊλή και συνολικά 8 εκατομμύρια σε 4 καταθέσεις προς τους γονείς της πρώην αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου. Αποδεικνύεται παραχρήμα η πλαστότητα των δίθεν εμβασμάτων από το Κατάρ σε δίθεν προσωπικό λογαριασμό της Εύας Καϊλή. Σύμφωνα με το όσο ανακοίνωσε η τράπεζα από την εσωτερική έρευνα που έγινε, δεν βρέθηκαν στοιχεία για καταθέσεις σε λογαριασμούς ατόμων που ελέγχονται για το σκάνδαλο διαφθοράς. Δεν υπάρχει καμία άμεση έμεση σχέση οποιοδήποτε είδους με τα πρόσωπα που εξετάζονται στην προαναφερθήσα υπόθεση. Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι έρευνες για τις επαφές του Παντσέρη με τις μυστικές υπηρεσίες του Ραμπάτ. Παρά το γεγονός πως φέρεται να είναι ο εγκέφαλος του κυκλώματος, ελάχιστα από όσα έχει πει ο Παντσέρη στις αρχές έχουν γίνει γνωστά. Depuis longtemps, était en contact en tant que parlementaire avec le Maroc. Il s'occupait de la délégation Maghreb du Parlement européen, donc il connaissait bien les Marocains, etc. Pour le moment, en tout cas nous, on ne sait pas ce que M. Panzeri a dit aux policiers d'abord. Au juge ensuite. La vicenda non riguarda solamente italiani, punto primo. Come voi sapete, riguarda anche belgi, greci, se non vado errata, esponenti di altre nazioni. Non è un tema solo italiano. Semmai è il tema di un partito, questo sì. Un socialist job. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Τύπο, το Μαρόκο διαδραμάτισε μεγαλύτερο ρόλο στο σκάνδαλο δωροδοκίας και διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από ό,τι έχει γίνει γνωστό μέχρι σήμερα.